Γιάννης Αποστολής, δημοσιογράφος. Σας καλωσορίζω για μια ακόμη φορά. Λοιπόν, σήμερα θα πεταχτούμε μέχρι τη Σκιάθο και θα αναφέρουμε για τον Ισάκη Τσουγκριά, που βρίσκεται κοντά στη Σκιάθο και έχει γίνει πόλος έκθεσης για τους μεγιστάνες του κόσμου. Το νησί Τσουγκριάς απέχει 2 ναυτικά μίλια από τη Σκιάθο και θεωρείται και ο παράδεισος του Αιγαίου με τα καλαζοπράσινα νερά του και την πυκνή βλάστηση από τα πεύκα του. Τώρα, διοικητικά ιδιοκτήτες εμφανίζονται η Μονή Ευαγγελιστία Στριάθου και 2 επιχειρηματικές οικογένειες, η οικογένεια Πιφανιάδη και η οικογένεια Φίξ. Ο ηγούμενος Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, κ. Ιωσήφ Κατσούρας, σε δηλώσει του ανέφερε ότι δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας στο νησί Τσουγκριάς και ουδέποτε προέβη σε πώληση ακινήτων και δεν έχει καμία σχέση με την αγγελία. Για την αγγελία του σπιτόγατου, του site σπιτόγατου.gr, αναφέρει για κόστος για τον Ισάκη Τσουγκριάς στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ενδιαφέρον για τον Τσουγκριά είχαν εκδηλώσει πολλά χρόνια για αγορά το γνωστό αγγλικό συγκρότημα Beatles το 1960 που είχαν επισκεφτεί και μετέπειτα έντονο ενδιαφέρον το 2017 έδειξε ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ ο γνωστός Ιβάν Σαβίδης, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει προχωρήσει η πώλησή του παραμόρφου νησιού. Πάντως, το νησί Τσουγκριάς έχει την καλοκαίρια την τιμητική του, με πάρα πολλά γιότ ρίχνουν άγκυρα και να απολαμβάνουν τα καταγάλατα νερά του. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μου, έρχονται και άλλες ειδήσεις. Ευχαριστώ, Γιάννης Αποστολίδης.